Λέ. Αθήνα και Σκόπια, λοιπόν, αναζητούν τρόπου επίλυση τη δύσκολη εξίσωσης με τον Σκόπιανό Πρωθυπουργό να βρίσκεται εν μέσω συμπληγάδων στο εσωτερικό, έχοντα απέναντι την αντιπολίτευση που έκανε χθε συλλαλητήριο στα Σκόπια. Η ελληνική κυβέρνηση διαμηνεί πω δεν βιάζεται, μα το είπε ο Αποστόλο Μαγειριάδη, ενώ συναντά έντονε αντιδράσει από την αντιπολίτευση. Το χθεσινό συλλαλητήριο στα Σκόπια, απέναντι από το κτίριο του Κοινοβουλίου, ήταν επίδειξη δύναμη από την πλευρά τη αξιωματική αντιπολίτευση και ακόμη ένα εμπόδιο στην προσπάθεια του Ζοραντζάεφ να πείσει του συμπατριώτε του να δεχθούν τη λύση τη σύνθετη ονομασία. Ο αρχηγό του εθνικιστικού Βεμαρό ζήτησε πρόορε εκλογέ και απέκλεισε οποιαδήποτε πιθανότητα υπερψήφιση των συνταγματικών αλλαγών που η Αθήνα θεωρεί προπόθεση για να συμφωνήσει στη λύση. η καζούασε. дека нема да има промена на Уставот, дека ќе го заштителе идентитетот, дека имал некоја жица од гитарата Македонија се викала. Како поминува времето, како поминало времето, гледам дека не само што ќе ја искине жицата, туку и гитарата сака да ја испогани и искрши на парчинја. Οι διαδηλώσει στα Σκόπια δεν βοηθούν την άρση του αδιεξόδου που, σύμφωνα με την εκδοχή τη Αθήνα, προκλήθηκε μετά την άρνηση του Ζόραν Ζάεφ να πει το ναι σε αυτά που συμφώνησαν οι διευουργοί Εξωτερικών Δευτέρα Βρυξέλλε και να προχωρήσει στην υπογραφή τη τελική συμφωνία. Το τηλεφώνημα Τσίπρα Ζάεφ δεν έγινε ούτε σήμερα, ενώ η ερχόμενη εβδομάδα θα είναι ιδιαίτερα κρίσιμη αναφορικά με το εάν η συμφωνία θα προχωρήσει. Η Αθήνα πάντω διαμηνεί στα Σκόπια ότι η διαδικασία δεν πρόκειται να επιστρέψει πίσω στου δύο υπουργού Εξωτερικών παρά τι επιμέρου διαφωνίε τη Σκοπιανή κυβέρνηση. Η μπάλα με μία έννοια είναι στην πλευρά των Σκοπιανών. Αυτοί πρέπει να αποφασίσουν. Αναγνωρίζω το γεγονό ότι είναι μια δύσκολη απόφαση. Είναι. Δεν είναι μια εύκολη απόφαση να yeah. δεν το κάνει. Η κυβέρνηση απέτυχε στα θέματα τη εξωτερική πολιτική, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά και τα οποία είναι μία αναστρέψιμα. Βλέπετε ότι μήνε τώρα μιλάμε για μυστική διπλωματία. Ενημερωνόμαστε δυστυχώ και εσεί και εμεί και όλοι από τον τύπο των Σκοπίων για το πώς εξελίσσονται τα πράγματα, Εμείς ως ανεξάρτητοι Έλληνε έχουμε σαφή και παγιωμένη θέση ε, που λέει όχι στη χρήση του όρου Μακεδονία ή παραγόγου αυτού για τα Σκόπια. Ναι. Στο κίνημα και... Αλλαγή έχουν θέσει συγκεκριμένε προποθέσει για να στηρίξουν μια σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό. Όλες... Κατηγορούν πάντω την κυβέρνηση ναι, για λάθη στου χειρισμού τη. Ναι στη λύση, αλλά όχι σε οποιαδήποτε λύση. Με βάση αυτά, θα κρίνουμε και την τελική πρόταση τη κυβέρνηση, αν και όταν έρθει. Το ερώτημα όμως που προκύπτει με βάση τις πρόσφατες εξελίξεις είναι υπάρχει συμφωνία ή υπάρχει εμπλοκή. Η θέση μας ότι πρέπει να λύσουμε το μακεδονικό δεν είναι απάντηση στο ερώτημα του Τσίπρα. Είναι η δική μα θέση. Προς το παρόν δεν υπάρχει επικοινωνία των Υπουργείων Εξωτερικών και όλε οι επαφέ των δύο χωρών γίνονται μεταξύ των διπλωματικών γραφείων των δύο Πρωθυπουργών. αλλαγέ.